Μέχρι τώρα έχουμε ακούσει πάρα πολλά πράγματα σε σχέση γενικότερα με τα γήπεδα στην Ελλάδα. Βλέπετε το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι υπάρχει μια τεράστια κινητικότητα, εκλογές έρχονται άλλωστε. Σας λέω λοιπόν ότι ένα από τα βασικά θέματα και φέτος στη ΔΕΘ του Πρωθυπουργού θα είναι το γήπεδο του Άρη. Πέρα από όσα θα πει σε σχέση με το γήπεδο του ΠΑΟΚ και το προεδρικό διάταγμα και τη συνέπεια που υπήρξε από την πλευρά της κυβέρνησης σε αυτό το κομμάτι, θα πρέπει να φανεί συνεπής και στο κομμάτι με βάση την υπόσχεση που έδωσε πέρσι για τον Άρη. Και είναι αλήθεια ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει η αντίστοιχη δημοσιοποίηση ή η αντίστοιχη διαφήμιση, έχουν γίνει πολλά και σημαντικά πράγματα σε σχέση με το γήπεδο του Άρη. Σας θυμίζω την συνέντευξη του Λευτέρη Αρβανίτη εδώ στον Λίμπερο πριν από περίπου 1-1,5 μήνα στην εκπομπή Control με τον Γιώργο Ζαχώρα, που ήμουν και εγώ στο στούντιο μαζί με τον Γιώργο, που είχε πει ότι πολύ σύντομα περιμένουμε το ουσιαστικό. Ποιο είναι το ουσιαστικό? Το ουσιαστικό είναι να γίνει η περίφημη ανταλλαγή των οικοπαίδων. Τι εννοούμε να γίνει η ανταλλαγή των οικοπαίδων? Να περάσει το γήπεδο του Άρη, θεωρητικά πάντα, στο κράτος, και να έρθει ο χώρος εκεί που ξέρουμε όλοι, στην περιοχή εκεί του IKEA και λίγο πιο κάτω, στην διαδικασία ώστε να ξεκινήσει το γήπεδο. Αυτό είναι το κλειδί στη συγκεκριμένη περίπτωση και είναι πιο εύκολο σε σχέση με πολλά άλλα πράγματα που πήραν κατά καιρούς ομάδες. Γιατί σε αντίθεση με όλους τους υπόλοιπους που χαρίστηκαν από το κράτος εκατομμύρια ευρώ για να φτιάξει η ΑΕΚ το γήπεδό της, εκατομμύρια ευρώ για να φτιάξει ο Παναθηναϊκός το γήπεδό του και εκτάσεις. Στον ΠΑΟΚ είμαστε ακόμα σε αρχικό στάδιο, πέρα από τους περιβάλλοντες χώρους που ο φίλος μου κύριος Καμένος παραχώρησε. Υπάρχει η δέσμευση του μεγαλομετόχου του ΠΑΟΚ ότι θα γίνει το γήπεδο με δικά του χρήματα. Εμείς είμαστε δίκαιοι και σωστοί και περιμένουμε να δούμε. Πέρα από τους περιβάλλοντες χώρους και τα λοιπά, που εντάξει εννοείται θα γίνουν από την περιφέρεια. Στην περίπτωση του Άρη όμως, είναι η μόνη ομάδα που για να πάρει μία έκταση και να φτιάξει γήπεδο, δίνει το δικό της γήπεδο, ένα φιλέτο μέσα στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο ουσιαστικά της πόλης. Μου πει κανένας, το κέντρο είναι το κέντρο που είμαστε εμείς τώρα. Με πολλαπλάσια αξία από αυτό που θα πάρει. Αλλά αυτά είναι μια άλλη κουβέντα. Εμείς πάμε στην ουσία του πράγματος. Την προηγούμενη εβδομάδα υπήρξε επικοινωνία του κυρίου Γεραπετρίτη με τους ανθρώπους του Άρη, με τον Λευτέρη Αρβανίτη και κατ' επέκταση βέβαια και με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Μην ξεχνάτε ότι όλη η διαδικασία γίνεται μέσω του ερασιτέχνη Άρη. Και έτσι είναι το σωστό, άσχετα αν η ΠΑΕ και στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Θόδωρος Καρυπίδης είναι αυτός ο οποίος θα φροντίσει για την έλευση των κεφαλαίων. Και την Πέμπτη που μας πέρασε ήταν προγραμματισμένο ραντεβού των ανθρώπων του Άρη συν τα μέλη της Επιτροπής του Άρη για το γήπεδο, ο κύριος Δούμας, ο κύριος Μπίλιας, ο κύριος Γιουτίκας, για να μεταβούν στο Μέγαρο Μαξίμου και να γίνει συνάντηση με 5 αρμόδιους υπουργούς. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό σταμάτησε λόγω της πυρκαγιάς την προηγούμενη Τρίτη στην Πεντέλη αρχικά. Κατ' επέκταση τώρα βλέπουμε στην Ηλία φωτιές και γενικότερα ο ένας εμπρισμός πίσω από τον άλλον. Και αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούσε να γίνει πλέον αυτό το ραντεβού, γιατί οι υπουργοί, όλοι οι αρμόδιοι, όταν υπάρχει μάλιστα και περιβάλλοντος μέσα και όλα τα υπόλοιπα,
θα έπρεπε να πάνε σε κάτι που είναι πολύ πιο σοβαρό και πιο άμεσο αυτή τη στιγμή. Όμως το ραντεβού θα πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων ημερών και είναι μια εξέλιξη ουσιαστική, γιατί θέλουν να τελειώσει το ζήτημα, αν όχι μέχρι το τέλος, μέχρι τα μέσα του, μέχρι το 15 Αύγουστο, σίγουρα όταν θα έρθει ο Πρωθυπουργός να έχει τελειώσει το συγκεκριμένο ζήτημα. Και από τη στιγμή που η κυβέρνηση στην ουσία λέει στον Άρη έλα να το τελειώσουμε και είναι η παρουσία όλων των αρμόδιων υπουργών, αντιλαμβάνεστε ότι έχει πάει στο τελικό στάδιο. Και εφόσον γίνει αυτό, τότε θα έχει μπει το πρώτο γκολ. Εφόσον γίνει αυτό, θα έχει ξεκινήσει, θα έχει ανοίξει η διαδικασία και θα εξαρτάται πλέον και από τον Άρη το πόσο γρήγορα θα πάει το θέμα. Ξαναλέω, ο Άρης δεν λαμβάνει κάποια δωρεά. Ο Άρης είναι ο μόνος σύλλογος που για να πάρει δίνει. Το μόνο που θέλει από την κυβέρνηση είναι να τρέξουν οι διαδικασίες, να πάνε γρήγορα οι διαδικασίες. Και φυσικά όσον αφορά τους περιβάλλοντες χώρους και όλα τα υπόλοιπα, εκεί που είναι αρμόδια η περιφέρεια, συν ο Δήμος Πηλέας Χορτιάτη, που νομίζω ότι εκεί ο Άρης έχει έναν άνθρωπο όπως είναι ο Δήμαρχος ο κύριος Καϊτετζίδης, που θεωρώ θα κάνει το παν για να βοηθήσει την ομάδα, είναι και φίλα της ομάδας, δεν το έχει κρύψει. Εφόσον λοιπόν με το καλό οριστικοποιηθεί τις επόμενες ημέρες το ραντεβού και εφόσον με το καλό τελειώσει το όλο θέμα, αυτό το θέμα που σας αναφέρω, τότε πολύ πολύ πιο γρήγορα από ό,τι πολλοί περίμεναν θα δρομολογηθούν οι εξελίξεις για το νέο γήπεδο του Άρη. Και μετά αντιλαμβάνεστε ότι είναι θέμα κεφαλαίων, είναι θέμα χρημάτων, είναι ζήτημα το πόσο γρήγορα θα έρθουν αυτά τα κεφάλαια. Ο Θόδωρος ο Καρυπίδης πάντως για το συγκεκριμένο κομμάτι λέει μην ανησυχείτε, όταν πρέπει θα γίνει ό,τι πρέπει.